Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023, επαναφέρουμε ένα παλιότερο βίντεο στο κανάλι μας, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ένα βίντεο από 4 χρόνια πριν, το οποίο έχει τον αρχικό τίτλο «Πες μου, είμαι μαλάκας?». Ήθελε μετά από σχέση μόνο φίλοι με προνόμια. Εμείς όμως σήμερα θα το ανεβάσουμε με τον αρχικό τίτλο που είχε προτείνει η φίλη όταν έγραψε την επιστολή τότε 4 χρόνια πριν, που ήταν «Αρνήθηκα να είμαστε φίλοι με προνόμια, επειδή θέλω να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν και η επαφή με αυτόν, αυτή η μεσοβέζικη επαφή φίλοι με προνόμια, θα με φθείρει». Στο βίντεο το αρχικό υπάρχει εξής επεξήγηση. Μια κοπέλα 30 ετών με πολύ αυστηρά κριτήρια για την επιλογή συντρόφου και την συνειδητή επιλογή να απέχει από το σεξ χωρίς συναίσθημα, μπλέκει με έναν τύπο ο οποίος άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί. Υπάρχει αυτή η παγίδα, ότι αν είμαστε πολύ αυστηροί και πολύ συντηρητικοί και δίνουμε περισσότερη έμφαση στο να μην προχωρήσουμε γρήγορα τη σχέση και ερχόμενοι και από ένα χώρο συντηρητισμού, ότι μπορεί να την πάθουμε χειρότερα, δηλαδή να φτάσουμε να δεθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μετά που θα κάνουμε σεξ, μετά που θα ολοκληρωθεί σεξουαλικά και ερωτικά η σχέση, τότε να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, να χαλαρώσει και να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Στο βίντεο αυτό υπάρχει και αναφορά στο ζήτημα του τζόγου, του εθισμού. Ελπίζω να σας αρέσει όπως και εμένα. Το επέλεξα γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο. Φιλιά! Καλησπέρα! Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο vlog για βράδυ. Ο τίτλος, όπως τον έχετε δει, είναι «Αρνήθηκα να είμαστε φίλοι με προνόμια, επειδή θέλω να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν και η επαφή αυτή θα με φθείρει». Λοιπόν, είναι η ιστορία μιας νέας γυναίκας, η οποία προσπαθεί να είναι επιλεκτική στην ερωτική της ζωή, αλλά αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Καλησπέρα, Θέκλα. Παίρνω το θάρρος, καλησπέρα. Παίρνω το θάρρος και σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί έχω δει στα vlog σου ότι θες να σου μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, έτσι θέλω να μου μιλάτε. Σε ανακάλυψα πρόσφατα όταν μια καλή μου φίλη στην παραλία μου μίλησε για σένα. Πάμε παραλία δηλαδή ήδη, μπράβο. Από τότε σε παρακολουθώ καθημερινά στο YouTube και μάλιστα έχω διαβάσει το πρώτο σου βιβλίο που το κατέβασε σε PDF και σήμερα που σου γράφω για πρώτη φορά ξεκίνησα το να μείνω ή να φύγω. Ο τρόπος γραφής σου και ο λόγος σου είναι πολύ άμεσος, απλός και κατανοητός και με κέρδισες κατευθείαν. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Περνάς τα μηνύματα με πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να βαραίνεις εντός εισαγωγικών τον άλλο και μάλιστα του φτιάχνεις το κέφι και τον γεμίζεις θετική ενέργεια και αισιοδοξία. Σε ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις, συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω τη συμβουλή σου σε κάτι. Είμαι μια γυναίκα 30 χρονών, μορφωμένη και εργαζόμενη. Πέρσι ξεκίνησα ένα ομαδικό άθλημα σε ένα αθλητικό όμιλο. Το κλίμα ήταν πολύ ωραίο εκεί και τα παιδιά με βάλανε κατευθείαν στην παρέα τους. Εκεί γνώρισα και ένα παλικάρι 32 χρόνων, δηλαδή 2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Και αυτός μορφωμένος και εργαζόμενος με φλέρταρε και με διεκδίκησε έντονα. Πολύ σύντομα συνάψαμε σχέση. Τώρα μόλις διάβασα αυτό το «πολύ σύντομα συνάψαμε σχέση» και το «με φλέρταρε και με διεκδίκησε έντονα», ανησύχησα λίγο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι με ανησυχούν αυτά τα πολύ απότομα, τα πολύ γρήγορα. Να σου αναφέρω ότι ήμουν χρόνια μόνη μου, γιατί όσους γνώριζα έκρινα ότι δεν ήταν κατάλληλη για σχέση, διότι διέκρινα κραυγαλαία σημάδια εξ αρχής ότι δεν κάνουν για μένα ή απλά κολούσε το πράγμα. Επίσης, αυτό είναι σημαντικό, ακούστε το, απήχα από το σεξ συνειδητά, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι σεξ χωρίς ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση δεν με γεμίζει σαν γυναίκα. Είναι η άποψη της φίλης μας αυτή. Για να μπορείς να το κάνεις σημαίνει ότι είναι και στην ιδιοσυγκρασία σου το να απέχεις από το σεξ συνειδητά για πολλά χρόνια. Και αυτό που νιώθεις ότι σεξ χωρίς ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση δεν σε γεμίζει, αυτό το λένε πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες. Αυτός μου είπε, ο 32χρονος, πάμε πίσω στην ωραία γνωριμία, ότι δεν ήθελε να κάνει σοβαρή σχέση. Αυτός μου είπε ότι ήθελε να κάνει σοβαρή σχέση επιτέλους και ότι με βλέπει σοβαρά. Με τα λόγια χτίζουμε ανόγια και κατόγια, λέμε.
Λέω το επιτέλους, γιατί με όσες κοπέλες είχε στη ζωή, ήταν πιο χαλαρά εντός εγώ μαζί. Σκέψου ότι πρώτη φορά με μένα κοιμήθηκε βράδυ μαζί με γυναίκα και ξύπνησε το πρωί. Με όλες τις υπόλοιπες έφευγε τη νύχτα, όπως μου είχε πει. Πρώτο καμπανάκι, το οποίο δεν άκουσες. Το γράφεις εσύ το πρώτο καμπανάκι, σε παρένθεση. Θα σου δώσω παρακάτω ορισμένα hot points. Hot points σημαίνει καυτά σημεία, η κυρία σημεία. Για να αντιληφθείς γιατί στους 2,5 μήνες του είπα εγώ να χωρίσουμε. Με το που ολοκληρώσαμε στον ένα μήνα, άλλαξε συμπεριφορά. Τότε, μέχρι τότε ήταν διεκδικητικός και μετά χαλάρωσε, λες και ήμασταν πολλά χρόνια μαζί. Πάντα έστελνε μηνύματα στο Viber και ποτέ δεν με έπαιρνε τηλέφωνο. Ένα ξοδεύεται ο άνθρωπος, κόρη και εσύ. Στην αρχή της σχέσης δεν με ενοχλούσε γιατί με διεκδικούσε. Αλλά μετά, όταν άρχισε να χαλαρώνει πολύ την επαφή μαζί μου, άρχισε να με ενοχλεί που δεν τον άκουγα. Να σημειώσω ότι στο κρεβάτι ταιριάζαμε πολύ. Για να μην σκεφτείς ότι το σεξ δεν ήταν καλό και κάτι έπαιξε εκεί. Ίσα ίσα. Δεν θα σκεφτόμουν σε καμιά περίπτωση ότι το σεξ δεν ήταν καλό, γιατί τέτοιες σχέσεις που ξεκινάνε πολύ γρήγορα, πολύ έντονα, με πολύ πάθος, συνήθως έχουν έντονη σεξουαλική χημεία και συνήθως η χημεία παραμένει και εκεί, όχι πάντα. Το πιο άσχημο περιστατικό ήταν ένα βράδυ που τον είχα καλέσει σπίτι για να φάμε. Μαγείρεψα, του πήρα δώρο ακριβό για τα γενέθλια του που θα ήταν σε λίγες μέρες και τελευταία στιγμή, ενώ τον περίμενα να έρθει, μου το ακύρωσε γιατί τον πονούσε το πόδι. Του είπα με πολύ όμορφο τρόπο ότι στενοχωρήθηκα και θα ήθελα έστω και για λίγο να έρθει. Ήρθε, έφαγε, πήρε το δώρο, έκανε σεξ. Τώρα το ποδαράκι δεν πονούσε, λες, εντός αγωγικών. Τι έχεις πλάκα, μ' αρέσεις. Και μετά, μ' αρέσει ο τρόπος που γράφεις. Και μ' αρέσουν και αυτά που λες. Και μετά, όταν του είπα ότι είχε αλλάξει η συμπεριφορά του, η απάντηση του ήταν: «Και εμένα, γιατί με πίεσε σήμερα να έρθω εδώ?» Έλεος, λες κι εσύ, με αυτή την αντίδραση. Κανονίσαμε, σου μαγείρεψα, σου πήρα δώρο και εσύ λες ότι σε πίεσα να έρθεις εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Τώρα, άμα ο φίλος σου, ενώ έχετε κανονίσει να έρθει να φάτε στο σπίτι σου και για να του κάνεις και δώρο για τα γενέθλιά του και προφασίζεται ή όντως πονάει το πόδι του, δεν ξέρω, προφασίζεται μάλλον. Μήπως ήθελε να ανταποδώσει το δώρο και δεν είχε χρήματα και σκεφτόταν να μην πάω μαδιά χέρια, δεν ξέρω. Τι να πω. Πάντως σίγουρα δεν είναι ούτε ευγενή συμπεριφορά, αλλά ούτε και καθαρή συμπεριφορά. Δεν υπήρχε ανοιχτή επικοινωνία, εκ μέρους του τουλάχιστον. Όπως καταλαβαίνεις, η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Ενώ μου είπε ότι θα προσπαθήσει να το διορθώσει, το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε. Επίσης μου είπε ότι τον πρώτο καιρό ήταν διεκδικητικός, γιατί ήθελε να μου δείξει ότι με θέλει. Αλλά μετά βγαίνουν οι πραγματικοί χαρακτήρες. Σου το είπε ο ίδιος αυτό, ε? Ειλικρινής δεν λέω, δικό σου σχόλιο πάλι, και τώρα αφού ήμασταν μαζί δεν υπήρχε λόγος να με διεκδικεί. Α, καλά. Θα διεκδικεί άλλες τώρα που είστε μαζί δηλαδή? Σταμάτησε να μου μιλάει επίσης γλυκά στα μηνύματα. Μη σου πω πως οι κολλητές μου πιο θερμές είναι μαζί μου από ό,τι μου μιλούσε αυτός. Επίσης δεν μπορεί τα τηλέφωνα και αν θέλω να τον παίρνω τηλέφωνο εγώ. Δεν μπορεί τα τηλέφωνα ή δεν θέλει, εξοδεύεται στα τηλέφωνα, μην μπαίνω εγώ εκεί. Για να μην σε κουράζω, το μοτίβο συνεχίστηκε φυσικά και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες δεν βρισκόμασταν συχνά, γιατί είχε στενοχωρηθεί. Όπως μου είπε, είχε κάνει μια επένδυση και δεν πήρε τα λεφτά που περίμενε. Θα σου πω παρακάτω γι' αυτό, εγώ γελάω τώρα γιατί ξέρω τι επένδυση είχε κάνει. Quiz, τι επένδυση είχε κάνει αυτός ο τύπος και στενοχωρήθηκε που δεν πήρε τα λεφτά που περίμενε? Τι επένδυση είχε κάνει? Quiz. Στο 7ο λεπτό και 22 δευτερόλεπτα. Quiz. Θα το βρείτε. Θα το βρείτε. Επίσης, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε πριν χωρίσουμε, ήδη είχα αρχίσει να απομακρύνομαι και το είχε αντιληφθεί, μου είπε ότι είμαι αδική με τη συμπεριφορά του και ότι τον έχει πάρει από κάτω το οικονομικό και θα ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Και θα ζητήσει βοήθεια από ειδικό και καλά. Έπειτα από 2 μέρες χωρίσαμε με δική μου πρωτοβουλία, αφού είχε γίνει και μια παρεξήγηση μεταξύ μας, την οποία συνειδητοποίησα ότι δεν θα βγάλω ποτέ άκρη μαζί του. Αυτός ανέλαβε τις ευθύνες του, δεν σου άξιζε αυτό μαζί μου, να μην με θυμάσαι σαν ένα ακόμη μαλάκα κτλ. Μέσω μηνυμάτων όλα αυτά.
Μετά από ένα μήνα ξαναβρεθήκαμε, πρώτο μου λάθος. Το πουλάκι μου ούτε ψυχολόγο ούτε τίποτα. Ρε, σιγά μην πήγαινε στο ψυχολόγο. Αυτός τσιγκουρεύεται να πάρει ένα τηλέφωνο. Όταν πήγε η συζήτηση στο χωρισμό, μου είπε ότι ήταν από κοινού και ότι και αυτός το σκεφτόταν. Ό,τι πεις, ό,τι να είναι. Βέβαια. Είναι δυνατόν αυτό τον ωραίο τύπο να το χωρίσει η κόμενα, αυτός την έχει χωρίσει. Καλά. Εν τω μεταξύ εσύ συνεχίζεις. Σχολείσαι μαζί του. Έχει πολύ ψωμί κουβέντα ακόμη. Ό,τι πιέστηκε τότε με το δείπνο, δεν μπορεί την καθημερινή επικοινωνία γιατί φθήρεται. Ότι σε μια σχέση πρέπει να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και μόνο, ο άλλος δεν υπάρχει και διάφορες τέτοιες μαλακίες. Και εσύ εκεί ακόμη, σχολούσου, ασχολήσου. Με ρωτούσε συνέχεια τον θεωρώ μαλάκα. Έκανε όλες αυτές τις μαλακίες και μετά στο καπάκι σε ρωτούσε αν τον θεωρείς μαλάκα. Τι του είπες εσύ άραγε. Μετά από πολλή συζήτηση του είπα πολύ ήρεμα ότι θεωρώ ότι δεν μου φέρθηκε όπως αν μου άξιζε, ότι θεωρώ ότι είναι μαλάκας, ωραίος, θα κλαστάει. Και εγώ λέω βεβαίως και είσαι μαλάκας, ζητάς επιβεβαίωση ακόμη και γι' αυτό είσαι μαλάκας. Και ότι ψάχνω σύντροφο και όχι κάποιον να βρίσκομαι που και που και να κάνω απλά σεξ. Όταν σου λέει ο άλλος για παράδειγμα, δεν είμαι μαλάκας, σημαίνει ότι διαισθάνεται ότι είναι μαλάκας. Όταν σου λέει να σου κάνω μια καλόπιστη κριτική, σημαίνει ότι διαισθάνεται και το γνωρίζει ότι σου κάνει μια κακόπιστη κριτική κτλ. Κτλ. Μετά από λίγες μέρες ήρθε και με βρήκε στο εξοχικό μου. Δεύτερο λάθος και τελευταίο. Θα δούμε στην πορεία αν είναι τελευταίο, φιλενάδα, γιατί έχει και updates. Και σε αυτή και στην προηγούμενη συνάντηση το κάναμε. Βέβαια, τζάμπα θα έρθει ο άνθρωπος, εννοείται ότι θα το κάνει. Μπορώ τους τσιγκούριδες ανθρώπους που είναι τσιγκούριδες και στα χρήματα και στα αισθήματα. Μάλιστα μου είπε ότι του έλειψα πριν το σεξ. Μετά το σεξ, κοίταξε. Θα του έλειψε στον ανθρώπο πριν το σεξ, αλλά μετά το σεξ πρόσεχε τον πολύτιμο εαυτό του, μπας και φαρί. Όλη αυτή η κατάσταση είχε γίνει πολύ τοξική για μένα. Με έπιασε στομαχόπονος και έκανα εμετό από την πίεση και στις δύο αυτές συναντήσεις το σωματοποίησα εντελώς. Το σώμα σου βοούσε. Του είπα να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Μου είπε ότι εφόσον βρισκόμαστε μπορεί να ξαναπροκύψει σχέση. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Αυτός πρέπει να είναι πάρα πολύ προσοντούχος. Πρέπει να είναι πολύ σπουδαίος τύπος αυτός. Είναι σοβαρής. Εν ολίγης μου πρότεινε να είμαστε μαζί με το χαλαρό τρόπο του τελευταίου καιρού. Μάλιστα, μόνο σεξ θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Αρνήθηκα και μου είπε να βρισκόμαστε για σεξ. Α, είχε και πιο χαλαρό από το χαλαρό. Δηλαδή, τώρα βρίσκεστε μόνο για σεξ, θα γινόταν. Θα βρισκόσασταν κάπου, δεν θα μιλούσατε μεταξύ σας, θα γινόταν και θα φεύγε. Να μην φθείρετε καθόλου, η ψυχούλα μου, να μην φθείρετε. Έτσι του είπα να κόψουμε εντελώς. Επιτέλους. Ξέρεις τι μου απάντησε για να με πείσει να μην βρισκόμαστε? Στο μεταφέρω αυτολεξί και συγγνώμη για το λεξιλόγιο. Εσύ μου το μεταφέρεις αυτολεξί. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το διαβάσω αυτολεξί. Ό,τι γίνεις, οι γυναίκες από τη στιγμή που θα. Το είπε με πολύ άσχημο τρόπο που θα κάνουμε σεξ για πρώτη φορά. Όλη την ώρα αυτό θέλουμε και αυτό σκεφτόμαστε συνέχεια. Αλλά το είπε με πολύ άσχημο τρόπο. Πιο μισογίνης πεθαίνεις. Εσύ γιατί ασχολήσου με αυτό το μισογίνη και γελάς κιόλας. Τον γύρισα σπίτι με το αυτοκίνητο στην πόλη, γιατί έτσι κι αλλιώς θα γυρνούσα κι εγώ. Εσύ οδηγούσες, ναι, σιγά μην οδηγήσει για εξοδευτή. Σε όλη τη διαδρομή μου χαλαρή και άνετη, γιατί πραγματικά ένιωθω ότι μου έφυγε ένα βάρος. Και αυτός ήταν κακόκεφος, μάνα μου τον κακομοίρη, ταλαιπωρούνταν. Τότε δεν με ξανενόχλησε, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να λύσουμε το quiz για την επένδυση. Κρατηθείτε. Σε αυτό που σου είχα αναφέρει πιο πάνω για την επένδυση που είχε κάνει, από ό,τι μου είπε, έπαιξε στοίχημα και περίμενε να κερδίσει 3.000 ευρώ. Αυτή ήταν η επένδυση του κυρίου. Το οποίο τελικά δεν πήρε. Surprise, surprise. Παλιά έπαιζε μεγάλα ποσά, αλλά πλέον έχει φάει τα μούτρα του και δεν παίζει μεγάλα ποσά. Ουδέν σχόλιο. Κανένα όμως, κανένα. Κόρη μου, είσαι σοβαρή κοπέλα. Δεν μπορώ. Θα κάνω σχόλιο, δεν μπορώ. Είσαι σοβαρή γυναίκα.
Τι ασχολείσαι με κάποιον ο οποίος θεωρεί επένδυση τώρα παίξει στοίχημα, έλεος. Για να έχεις πλήρη εικόνα της κατάστασης, όπως και δεν έχω μέχρι τώρα. Θα το διαβάσουμε και αυτό. Είπαμε, είναι διασκεδαστικά κάτι τέτοια vlogs. Για να έχεις πλήρη εικόνα της κατάστασης, μένει με τους γονείς του. Ω, αυτό δεν με σοκάρει καθόλου. Είναι άνθρωποι του δημοτικού και παίρνουν την πιο χαμηλή σύνταξη και στην ουσία πληρώνει πολλά αυτός. Ο πατέρας του έχει χρέη όπως και ο ίδιος. Έκανε και αυτός επενδύσεις, φαίνεται. Πρέπει και ο πατέρας του να επένδυσε. Από ό,τι είχε αναφέρει και για τα επόμενα χρόνια θα μένει μαζί τους, όπως μου εξήγησε. Δεν έχει αμάξι, με το δικό μου αυτοκίνητο πηγαίναμε βόλτες. Κοιτάξτε, αυτό με το στοίχημα, με τα στοιχήματα και να παίζει στοιχήματα είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις και στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια προδιάθεση για εξαρτήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι είναι τζογαδόροι, αλλά αν σε μια οικογένεια μεγαλώνει ένα παιδί που οι γονείς δεν είναι ελεύθεροι εξαρτήσεων όπως ο τζόγος και έχουν έγνοια ότι έχουμε αυτό το γονίδιο, προστατεύουν τα παιδιά τους να μην το πάθουν. Σε εμάς, στη δικιά μου οικογένεια, τζογαδόρος ήταν ο πατέρας της μάνας μου, ο οποίος μάλιστα είχε χάσει και πάρα πολλά χρήματα, για τα οποία μετά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά η γιαγιά μου για να τα βγάλει πέρα. Σε όταν ήταν ο γιος μου, πρέπει να ήταν 14-15 ετών, βρήκα στο παντελόνι του όταν πήγα να το πλύνω του γυμνασίου, βρήκα ένα κουπόνι από στοίχημα. Είχε παίξει 1 ή 1,5 ευρώ. Μου πήρε και λίγη ώρα να καταλάβω τι ήταν, γιατί εγώ δεν ξέρω από στοιχήματα. Ο πατέρας μου δεν έπαιζε στοιχήματα, ο αδερφός μου δεν έπαιζε στοιχήματα, δεν είχα επαφές με τα στοιχήματα. Το διάβασα και κατάλαβα ότι ήταν στοίχημα. Είχε παίξει ποδοσφαιρικό στοίχημα. Όταν ήρθε σπίτι, του είπα: κοίταξε, είσαι 14, όπως ήταν τότε, είσαι 14 ετών, είσαι ανήλικος. Απαγορεύεται να παίζει στοιχήματα. Το εξήγησα και για τα στοιχήματα, πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι και ότι είναι εθιστικό και ότι έχουμε μια ωραιότατη γενετική προδιάθεση για εθισμούς. Ο ένας ο παππούς αλκοολικός, ο άλλος τζογαδόρος, τι άλλο θες, του λέω. Και εγώ έχω προδιάθεση για εθισμούς και προσπαθώ πάντοτε να τους κατανικώ. Και του είπα, εάν ξαναπαίξεις οτιδήποτε, θα πάω στην αστυνομία. Το κράτησα το κουπόνι. Μου λέει, κράτα το, δεν κέρδισα. Του λέω, το κρατάω το κουπόνι και αν υποπέσεις την αντίληψη μου ότι έχεις ξανασχοληθεί με στοιχήματα, θα πάω με αυτό το κουπόνι στην αστυνομία και θα κάνω καταγγελία και σε εσένα και στον άνθρωπο που έχει το κατάστημα ότι έπαιξε ανήλικο στοίχημα. Τρόμαξε, μου λέει, μαμά, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα και αν το κάνεις αυτό το πράγμα θα έχουμε προβλήματα και μπορεί να σου κάνουν κακό. Του λέω, συγγνώμη, γιατί μπλέκεις την οικογένεια σου σε κάτι τέτοιο. Και θέλω ότι είχαμε έτσι μια πολύ έντονη μέρα. Έκτοτε ελπίζω να μην παίζει στοιχήματα. Εξ όσων γνωρίζω δεν παίζει στοιχήματα. Δηλαδή και η οικογένεια παίζει ρόλο στο να αναχαιτήσει ένα παιδί από μια τέτοια συμπεριφορά. Και επειδή έγραψε ότι και ο πατέρα του έχει χρέη, υποθέτω, χωρίς να γνωρίζω φυσικά, μπορεί να κάνω και λάθος και να δικό τον πατέρα του, γιατί πολλές φορές έχει γονείς οι οποίοι είναι πολύ συγκροτημένοι άνθρωποι και τα παιδιά του παίρνουν ωραιότατα γονίδια από 7 γενιές και μπορεί ένα από τα παιδιά του να βγει πολύ διαφορετικό. Το επεξηγώ αυτό το πράγμα γιατί ακούστηκε όντως ότι σαν να κριτήκαρα τον πατέρα του χωρίς να έχω πληροφορίες για τον πατέρα του. Λοιπόν, δεν έχει αμάξι αυτός ο στοιχηματίας. Με το δικό μου αυτοκίνητο πηγαίναμε βόλτες, τι ρομαντικό. Επίσης, έχω άδειο σπίτι και λέω τι ρομαντικό με την έννοια ότι είναι καλή ιδέα να έχουν και δυο άμαξι και να οδηγούν και δυο. Όχι με να παίρνει πάντα ο ένας τον άλλο. Επίσης έχω άδειο σπίτι, μένω μόνιμος στο πατρικό μου δηλαδή, γιατί η μαμά μου δουλεύει εκτός πόλης και ο πατέρας μου το ίδιο και λείπουν συνέχεια. Οι γονείς μου έχουν καλές δουλειές και δόξα τω Θεώ ζούμε άνετα για τα δεδομένα της εποχής. Όταν το γνώρισα είχα καταλάβει πολλά για την οικογένειά του, αλλά στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν τα έλαβα υπόψη μου γιατί ήθελα να δω τι άνθρωπος είναι πρώτα. Απλώς ήθελα να δω να είναι καλό και ισορροπημένο παιδί. Το οικονομικό έρχεται και παρέρχεται. Επιπλέον, ναι, το οικονομικό έρχεται και παρέρχεται, συμφωνώ μαζί σου και ούτε είναι καλή ιδέα να είναι κριτήριο ο άλλος να έχει την ίδια οικονομική ευχέρεια που ίσως έχουμε εμείς. Όμως το πώς διαχειρίζεται κάποια οικονομικά θέματα δείχνει πολλά για το χαρακτήρα του. Δηλαδή, και πάμε παρακάτω σε αυτό που γράφεις. Επιπλέον, ενώ έχει οικονομικό πρόβλημα, αγοράζει μόνο επώνυμα ρούχα, ακριβά φυσικά και ποτέ από outlet.
Άρα είναι κομπλεξικός και τα τρώει τα λεφτά του. Όπως δηλώνει, εκεί τρώει συνέχεια τα λεφτά του. Μήπως, λέω εγώ τώρα, θέλει να δείξει κάτι άλλο που δεν είναι για να καλύψει διάφορα κόμπλεξ που θεωρώ ότι έχει, πιθανόν. Αλλά ένας άνθρωπος που βγάζει λίγα χρήματα ή βγάζει ένα ικανοποιητικό ποσό, αλλά πληρώνει και τα χρέη των γονέων του ιδιωτικού λίγα χρήματα, δεν είναι καλή ένδειξη ότι σπαταλάει αυτά τα λίγα χρήματα που έχει στον αγοράζει μάρκες. Η ερώτηση μου είναι η εξής: να συνεχίσω το ομαδικό άθλημα στο οποίο γνωριστήκαμε ή όχι? Μου άρεσε πολύ όταν πήγαινα και δεν θέλω να το κόψω εξαιτίας του. Η αλήθεια είναι ότι θα τα παίρνω στο κρανίο όταν το βλέπω. Αξίζει να κόψω μια δραστηριότητα που μου αρέσει για έναν βλάξ, για έναν βλάκα. Θες να πει, δηλαδή είναι ο βλάκα του βλακό στον βλάκα. Ο βλάξ του βλακό στον βλάκα. Αχ, λέω δοκιμάστηκα να πάω και αν. Λέω να δοκιμαστικά να πάω και αν δω ότι δεν νιώθω άνετα να σταματήσω. Θα με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σου. Με πολύ εκτίμηση και αγάπη. Δεν πρόλαβα να, να γίνει το vlog και να δώσω τη γνώμη μου. Ένα μήνα μετά έρχεται το πρώτο update. Καλημέρα Θέκλα, ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ καλά είμαι, εσύ πώς είσαι με αυτή την κατάσταση? Σου στέλνω update της προηγούμενης επιστολής. Εκείνη την ημέρα που σου έστειλα μήνυμα, μετά από λίγη ώρα μου έστειλε ο τύπος μήνυμα στο Viber. Δεν το απάντησα ποτέ, είπαμε σιγά μην χρεωθεί και να σου στήσω το κινητό. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρη, μετά από μια εβδομάδα μου στέλνει μήνυμα μια φίλη μου και μου είπε ότι τον ανακάλυψε στο Tinder! Σοκ! Σίγουρα θα ήταν και στο Tinder, εννοείται. Και μάλιστα μια από τις φωτογραφίες που φαίνονται είναι αγκαλιά με το σκύλο μου. Ξεφτύλα, το συχάθηκα εντελώς. Ένας θεός ξέρει πόσο καιρό είχε το Tinder. Πολύ πιθανό να το είχε και όταν ήμασταν μαζί. Πιθανότατο. Τέσπα, τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, πήγα σε άλλο όμιλο γιατί κάνουν και εκεί τελικά το ίδιο άθλημα και δεν πάω εκεί που είναι αυτός, είμαι πολύ καλά γενικότερα και κοιτάω μόνο μπροστά αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Και πάλι ευχαριστώ για τη βοήθεια που προσφέρεις μέσω του καναλιού στο YouTube. Ανυπομονώ κάθε μέρα να δω τα καινούργια σου vlog. Και δηλαδή αυτό ήταν πριν 3 μήνες. Είπαμε πάνω 4,5 μήνες πλέον να γίνουν τα vlogs. Ελπίζω σύντομα να μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Δουλεύω σκληρά πάνω σε αυτό. Όμως δεν πρόλαβε να γίνει το vlog. 2 μήνες μετά. Yeah. 2 μήνες μετά το πρώτο update έρχεται το δεύτερο update. Quiz! Ξαναβρέθηκε με αυτόν τον τύπο. Quiz. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Ελπίζω να είσαι καλύτερα. Είδα στο YouTube ότι ήσουν άρρωστη τις προηγούμενες μέρες. Να είμαι πολύ καλύτερα. Το έχω ξεπεράσει. Μετά από 3 εβδομάδες ξεπέρασα την γρίπη. Το θέμα με τους διαβητικούς είναι ότι αργούμε να ξεπεράσουμε έναν ιό ή ένα μικρόβιο, αλλά το ξεπερνάμε στο τέλος. Λοιπόν, είχα εξελίξεις με το άτομο που σου είχα αναφέρει στα προηγούμενα email. Αντ. Δεν το είχα αποψιαστεί πως θα είχες. Ξέρεις ότι σε πειράζουμε. Αγάπη πολύ και πλάκα. Πριν 2 μήνες είχα περάσει μια δύσκολη φάση που για κάποιες ημέρες ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά και σκεφτόμουν συνέχεια τα παλιά. Εκείνη την περίοδο είχα αποφασίσει να επισκεφτώ και μια ψυχοθεραπεύτρια για να ζητήσω βοήθεια και να πάρω τα πάνω μου. Εκείνες τις ημέρες μου έστειλε μήνυμα αυτός και με ρώτησε τι κάνω και αν είμαι καλά. Εγώ όσα ευάλωτη εκείνη την περίοδο του απάντησα. Για να μην πολυλογώ, μου είπε ότι είχε πάθει ένα ατύχημα την προηγούμενη μέρα με μια μηχανή σοβαρό. Μετά από αυτό αποφάσισε να μου στείλει γιατί το σκεφτόταν πολύ καιρό αλλά φοβόταν και δεν ήθελε να χάσει άλλο χρόνο. Αν θέλουμε τον πιστεύουμε. Εν ολίγοις στην κουβέντα μου είπε ότι δεν ήθελε ποτέ να χωρίσουμε, ότι τον πόνεσε ο χωρισμός μας, αν μπορεί να αλλάξει κάτι και άλλα τέτοια ιδίου ύφους. Εκείνες τις ημέρες που ακόμα δεν ήταν καλά, α, όντως είχε χτυπήσει. Είχα πάει κάτω από το σπίτι του να το δω και κρατούσα σχεδόν καθημερινή επαφή για να δω αν είναι καλά. Μετά από κάποιες ημέρες που ένιωσε καλύτερα, βγήκαμε. Είχα αποφασίσει να μην του πω ότι με είχε πειράξει εκείνη τη μέρα. Του είχα αναφέρει από τα μηνύματα ότι είχα μάθει κάτι και μου είχε πει ότι όποτε σταθώ έτοιμη να του μιλήσω. Εννοείς ότι δεν θα το έλεγε για το Tinder εκείνη τη μέρα. Όταν με γύρισε σπίτι, προσπάθησε να με φιλήσει και τελικά δώσαμε 2 πεταχτά φιλιά. Α, δεν κάνατε σεξ. Προοδεύεις, φιλενάδα, μπράβο. Την άλλη μέρα του είπα ότι θα βγάλω βόλτα το σκύλο μου και θέλει να έρθει. Επειδή μου είχε πει κιόλας ότι θέλει να δει το σκύλο μου. Τελικά δεν ήρθε γιατί ήθελε να ράξει σπίτι. Του είπα πάνω στη συζήτηση ότι κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Μου απάντησε την άλλη μέρα σε αυστηρό ύφος ότι δεν έχω αφήσει τίποτα πίσω μου και δεν υπάρχει νόημα να συζητάμε τα ίδια κτλ. Του είπα, οκ, λάθος μου που σου ανοίχτηκα. Και αυτός μου απάντησε. Καθόλου λάθος. Όταν βρεθούμε θα συζητήσουμε ό,τι θες. Συνεννόηση μπουζούκι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.
Για μία ολόκληρη εβδομάδα ο τύπος εξαφανισμένος. Ούτε μήνυμα, ούτε να δείξει ενδιαφέρον, που ήθελε να αλλάξει την κατάσταση όπως δήλωνε στα μηνύματα. Μετά από μία εβδομάδα δεν άντεξα και τον πήρα τηλέφωνο, γιατί ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Ήρθε με βρήκε μετά τη δουλειά του και πήγαμε σπίτι. Εκείνη τη μέρα μου είχε έρθει περίοδος. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Με ρώτησε τι έγινε και του είπα ότι επειδή είμαι χάλια δεν έχω κουράγιο για συζήτηση, αλλά την επόμενη φορά θα του τα πω όλα. Πραγματικά ήμουν χάλια, κλείνανε τα μάτια μου την κούραση και τον πόνο. Αφού σου χάλια, γιατί δέχθηκες να βρεθείτε? Αυτός όποτε ήθελε άραζε και όποτε ήθελε πρόσεχε τον πολίτη με αυτό του και εσύ μόλις σου έλεγε πήγαινες. Άκου τώρα τα καλύτερα. Επειδή φορούσα ρούχα, επέμενε αυτός να πάω να βάλω πιτζάμες για να είμαι πιο άνετη. Πηγαίνω, τις βάζω και μετά πάω στο σαλόνι. Μετά από λίγο άρχισε να με φυλάει με πάθος και να μου λέει ότι με θέλει. Λέω, γιατί δεν επικοινώνεσαι τόσες μέρες? Μου είπε ότι νόμιζε ότι δεν θέλω επαφές και ότι αυτός με έψαξε πρώτος έτσι κι αλλιώς. Μου ζήτησε να κάνουμε σεξ παρόλο που ήμουνα σε αυτή την κατάσταση και αρνήθηκα. Μετά από αυτή τη φάση με ρώτησε τώρα τι γίνεται και απάντησα δεν ξέρω. Το κορυφαίο όλων με ρωτάει, όταν άλλαξες πιτζάμα έκλεισες την πόρτα, γιατί δεν άκουσα κλικ από την πόρτα? Το απάντησε ότι δεν έκλεισα την πόρτα, αλλά από το σαλόνι που καθόταν δεν είχε έτσι κι αλλιώς οπτική επαφή με το δωμάτιο. Μου έκανε παρατήρηση ότι θα μπορούσε να είχε μπει στο δωμάτιο να κοιτάξει κρυφά. Πού το πάει ο μισογίνης αυτός τώρα? Σύν ότι σχολίασε το γεγονός ότι όταν μπήκα στο σαλόνι δεν φορούσα σουτιέν. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν φορούσα κτλ. Κοινώς υπονόησε ότι τον προκάλεσε. Βέβαια, αυτό υπονόησε, δεν άλλο υπονόησε. Έφυγε ενώ του είπαν θέλει να μείνει. Σιγά που θα έμενε χωρίς να κάνετε σεξ. Τι λόγο έχει να μείνει αν δεν θα κάνετε σεξ? Έλα μου τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων, μετά από τρεις μέρες του είπα ότι θέλω να του μιλήσω. Εκείνη την ώρα θα έβγαινε και δεν μπορούσε. Μετά από δύο μέρες του είπα να βρεθούμε και με απέφευγε. Ήθελα πραγματικά να ξεκαθαρίσω μαζί του, να πω κάποια πράγματα και να πάω παρακάτω. Μου είπε θα μου στείλει την άλλη μέρα αν βολέψει να βρεθούμε μετά τη δουλειά. Τα πήρα άσχημα, Θέκλα μου. Επιτέλους τα πήρες. Επιτέλους ξύπνησες. Επιτέλους τα πήρες σε κάποια φάση. Σιγά μην κάθομαι να περιμένω πότε και αν ο κύριος έχει χρόνο να του πω δύο κουβέντες. Του έστειλα το ακόλουθο μήνυμα και τον μπλόκαρα από παντού για να μην ξανανοχλήσει. Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να σου πω αυτό που θέλω. Δεν θέλω να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου ξανά με κανέναν τρόπο. Θεωρώ ότι η επανασύνδεση μας ήταν ένα πισωγύρισμα και δεν μου προσφέρει τίποτα. Στη ζωή μου επιθυμώ άλλα πράγματα που εσύ δεν μπορείς και δεν θέλεις να μου προσφέρεις. Ιστερόγραφο, είχα πληροφορηθεί πως υπήρχε φωτογραφία του σκύλου μου σε δικό σου προφίλ σε site γνωριμιών. Σε παρακαλώ πολύ να την κατεβάσεις άμεσα. Τώρα του είπες για το Tinder. Τις πρώτες μέρες αισθανόμουν άσχημα γιατί επέτρεψα πάλι σε αυτό το άτομο να εισβάλλει στη ζωή μου, σύν ότι με το σχόλιο του με έκανε να αισθανθώ πρόστιχη. Αυτή που τη στιγμή που σου γράφω δεν τα σκέφτομαι πλέον και νιώθω πολύ καλά. Με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεύτρια που το συζήτησα μαζί της και δύο-τρεις φίλες μου που τους είπα τι έγινε. Δεν το είπα σε πολλούς γιατί ντρεπόμουν να πω ότι πάλι είχαν ταραβέρει με αυτόν τον άνθρωπο. Και το τελευταίο update που έγινε χθες όταν έστειλα στη φίλη ότι επιτέλους ήρθε η σειρά σου, να σου αναφέρω δύο πράγματα ακόμη. Ξέχασα να σου γράψω στο πρώτο mail πως όταν βρεθήκαμε το καλοκαίρι μου ρίχνει ευθύνες γιατί όταν βρεθήκατε μετά τον πρώτο χωρισμό. Π.χ. ότι εγώ το έβλεπα σοβαρά από την αρχή. Ενώ αυτό μου είχε δηλώσει εξ αρχή ότι με βλέπει σοβαρά. Π.χ. ότι εγώ το έβλεπα σοβαρά, ότι εκείνο το έβλεπε σοβαρά από την αρχή. Ενώ αυτό μου είχε δηλώσει εξ αρχή ότι με βλέπει σοβαρά και το ανακοίνωσε και στον κύκλο του ότι είναι σοβαρά με μια κοπέλα. Και κανένα δυο άλλα τέτοια παραδείγματα ότι δεν κατάλαβα καλά και τα διαστρέβλωνε εντελώ μετά. Δηλαδή έλεγε άλλα αντάλλων εκ των υστέρων. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι λίγε μέρε αφού τον έστειλα οριστικά που σου ανέφερα στο τελευταίο email. Με ενημέρωσε η φίλη μου που έχει το Tinder της ότι εμφανίστηκε ξανά το προφίλ του και δεν φαίνεται πια η φωτό του σκύλου μου. Είχε συνδεδεμένο το Tinder με το Instagram του και από εκεί είχε δει η φίλη μου τη φωτό και τον αναγνώρισε. Τώρα πια αποσύνδεσε το Instagram και δεν φαίνεται ο σκύλος μου. Άρα τουλάχιστον έκανε αυτό που του ζήτησα μάλλον. Αλλά το Tinder, βέβαια. Παιδιάστηκε στις συμπεριφορές, κουράστηκα μόνο που τα γράφω. Τέλος, συνειδητοποίησα ότι πέρα από την ευάλωτη φάση στην οποία βρισκόμουν όταν μου έστειλε και μου είπε για το ατύχημα, βαθιά μέσα μου. Έλπιζα ότι ίσως θα μπορούσε να τα αλλάξει όλα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και μάλλον βλέπω πολλές ρομαντικές κομμεντί. Χαχαχα, μην γελάς. Θα σου θυμώσω γι' αυτό. Μετά τη φάση που έγινε στο σπίτι που με φίλησε και πώς συμπεριφερθεί και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ερωτευμένος μαζί μου και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εαυτού του τα είχε δείξει εξ αρχής και αυτά δεν αλλάζουν έτσι απλά. Λοιπόν, φιλενάδα.
Δεν έχω κανένα θέμα με την απόφαση που έχεις πάρει και που είναι και ο τίτλος του vlog. Δεν ξέρω, μα τον αλλάξω κιόλας. Τώρα να δω αυτό το ανεβάσω. Ότι δεν θες να κάνεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις ή να είσαι σε μια σχέση που να είσαστε φίλοι με προνόμια, που να είσαστε sex buddies ή fuck buddies όπως αλλιώς λέγεται, γιατί θεωρείς ότι κάτι τέτοιο θα φθείρει την ψυχή σου. Όμως και αυτά, το να επιμένεις και να προσκολλάσεις πάνω σε έναν άνθρωπο που σου δείχνει από την αρχή σημάδια ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε, ότι δεν είναι αυτό που βλέπεις, δεν είναι αυτό που λέει, είναι αυτό που βλέπεις μάλλον, με ανησυχεί αυτό το πράγμα. Και το έχω δει σε αρκετές γυναίκες οι οποίες απέχουν πολύ καιρό από το φλερτ, απέχουν πολύ καιρό από τις σχέσεις, και καταλήγουν όταν κάνουν μια σχέση να πέσουν με τα μούτρα και να γίνουν το κορόιδο του κάθε μαλάκα. Sorry που το λέω έτσι, αυτός ρωτούσαν, είναι μαλάκας, ναι φίλε είσαι, και πολύ μάλιστα. Αλλά δεν φταίς μόνο εσύ, φταίει και η φίλη που έστειλε την επιστολή, η οποία ανέχθηκε τα έσχιστα και τα ανέχθηκε πάρα πολύ καιρό. Μήπως φιλενάδα κόλλησες πάνω σε αυτόν τον τύπο επειδή ήσουν πάρα πολύ καιρό μόνη σου. Μήπως δεν πρέπει να βάζουμε τόσο αυστηρούς κανόνες στον εαυτό μας, όχι με την έννοια του να πηγαίνουμε και βρούμε μπροστά μας, ή να κάνουμε Tinder και να βάλουμε και το φίλο και το σκύλο μας και τη γάτα της φίλης μας και τη μαϊμού του θιάς μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να πηγαίνουμε κάθε βράδυ μάλλον από το Tinder. Δεν είναι αυτό που λέω. Μήπως όμως ήσουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν έδωσες στον εαυτό σου την ευκαιρία να κάνει τουλάχιστον κάθε 6 μήνες μια γνωριμία, ούτως ώστε να μην είσαι τόσο αποκομμένη από το ερωτικό παιχνίδι και όταν δώσεις το ok να πέσεις με τα μούτρα. Γιατί παρόλο που αυτός άντεξε τον ένα μήνα που εσύ καθυστερούσες το να κάνετε σεξ, άμα έκανε σεξ και μετά φάνηκε ο πραγματικός του εαυτός. Και τι έπαθες εσύ. Ακούες τι έπαθες. Έπεσες μέσα στη φάκα που ήδη άνοιξες. Δηλαδή, αυτή η άποψη ότι καθυστερώ πολύ να κάνω σεξ με κάποιον, ούτως ώστε αυτός να δεθεί μαζί μου και να μείνει μαζί μου, έχει και τον ακόλουθο κίνδυνο. Να δεθώ κι εγώ μαζί του. Όχι μόνο εκείνος. Δηλαδή, αν βγαίνουμε, πηγαίνουμε βόλτες, κάνουμε διάφορα, μιλάμε, φτιάχνουμε, κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε σεξ, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου ότι είμαι σοβαρή κοπέλα και θέλω να κάνω μόνο σεξ με κάποιον που θα έχω μια σοβαρή σχέση και καθυστερώ το σεξ ούτως ώστε να με δει κι ο άλλος σοβαρά, αυτό που σίγουρα θα πάθω εγώ είναι να προσκοληθώ σε αυτόν. Κατάλαβες? Οπότε μετά που κάνατε σεξ, αυτό χαλάρωσε, άραξε πίσω και εσύ ανέχτηκες για 2,5 ολόκληρους μήνες όλη αυτή την ιστορία και για άλλους 6 μήνες ταλαιπωρείς. Ενώ αν στη γνωριμία αυτή δεν το πίεζες τόσο πολύ να πάρει τόσο πολύ καιρό να προχωρήσει η γνωριμία, γιατί ένας μήνας είναι πολύ καιρός, πάρα πολύ καιρός, άμα μιλάτε κάθε μέρα από μηνύματα και τέτοια. Αν έκανε πιο νωρί, ξέρω εγώ στη βδομάδα, δεν σου είπα την πρώτη μέρα, τότε αυτό πιο νωρί θα κατέβαζε ρολά, πιο νωρί θα δείχνει τον πραγματικό του εαυτό και θα ήταν πιθανό και εσύ να ξεκολλήσει πιο νωρί. Είναι αυτή η παγίδα των δύο άκρων. Είτε κάνω πάρα πολύ νωρί σεξ, είτε αργώ πολύ να κάνω σεξ, πέφτω σε παρόμοια φάση. Ενώ ταλαιπωρούμε επίσης. Πες τι και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Και ξεκαθαρίζω ότι δεν λέω να κάνουμε σεξ συνέχεια και βρούμε μπροστά μας, ούτε λέω να γίνουμε promiscuous, είναι μια λέξη στα αγγλικά που σημαίνει ελευθέρων ηθών και άνδρες και γυναίκες, δεν το λέω μόνο για τις γυναίκες αυτό. Αλλά η πολλή προσοχή και η πολλή αυστηρότητα και η πολλή συντηρητικότητα δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε άγρια κολλήματα και σε σχέσεις εκμεταλλευτικές. Προσέξτε. Την αγάπη μου φίλη και θέλω να μου στείλεις μετά την επιστολή και να μου πεις ότι δεν του έχεις ξαναμιλήσει ποτέ τον ποτόν. Αν και νομίζω ότι πλέον έχεις πάρει το μήνυμα, έχεις κάνει το γενικό μπλοκάρισμα και δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε αν είναι στο Tinder ή όχι. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Μόνο αν υπήρχε τρόπος να μας πεις ποιος είναι στο Tinder να προσέχουν άλλες φίλες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλό βράδυ. Φιλιά.